Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νομικό εκπρόσωπο του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, τον κύριο Μιχάλη Γιάμπα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλησπέρα με και εσάς και στους ακροατές, κύριε Μαζιούκη. Είστε καλά. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλά λέμε, τι να πω, στον αγώνα το παλεύουμε, όλοι το και για τον Ηρακλή και για όλα τα προβλήματα που καθημερινά όλοι αντιμετωπίζουν. Για τον Ηρακλή δίνετε τις δικές σας μάχες νομικές και φύλαθος του Ηρακλή άλλωστε, αλλά και στο κομμάτι σας και έχετε πετύχει ήδη νίκες, εύχομαι να συνεχιστούν αυτές πάνω στο νομικό κομμάτι. Βέβαια αυτή τη φορά βρεθήκατε μαζί με τον κύριο Φώτη Θέο εκπροσωπώντας τον Ερασιτέχνη και κάποιους άλλους φορείς και από το ποδόσφαιρο με τον κύριο Καράογλου και τον κύριο Αυγενάκη πρόσφατα εδώ στο Υπουργείο, έτσι, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και δεν ξέρω τι αφουγκραστήκατε, ποια συμπεράσματα βγάλατε, πώς κινήθηκε η συζήτηση, αν θεωρείτε ότι είναι αυτές που λέμε εθιμοτυπικές ή αν όντως είχε κάτι να μας προσφέρει, κάτι θετικό από αυτό, όταν βγήκατε δηλαδή από την αίθουσα, τι σας άφησε. Ναι. Το θέτετε ωραία καταρχήν. Θα έλεγα ότι μου άφησε γλυκό πικρή γεύση, ναι, με την έννοια ότι αναλύσαμε και στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης που την χάνει να είναι και η Ηρακλειδέας, τον κύριο Καράγλου, και στον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, τα ζητήματα του Συλλόγου και καθώς και κάποιες λύσεις τις οποίες εμείς είτε θεωρούμε τεχνικά εφικτές, είτε εν πάση περιπτώσει θεωρούμε και θεμητές, όχι μόνο για το καλό του συλλόγου μας αλλά για το καλό εν γέννη του αθλητισμού. Θα έλεγα έτσι, μη κρύβοντας να το πω, πώς να το πω τα λόγια μου, ότι περίμενα από τον κύριο Αυγενάκη μία, πώς να σας πω, να είναι λίγο περισσότερο διαβασμένος πάνω στο πρόβλημα. Ξέρετε με ποια έννοια, με την έννοια ότι συνάντησε, έχοντας το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού, ο σκοπός του, η δουλειά του, να το πω έτσι, είναι η προστασία των αθλητικών σωματείων μέσω των οποίων επιτελείται το αθλητικό έργο. Φυσικά. Στη χώρα. Φυσικά. Καθώς συνάντησε το σωματείο που είναι, αν δεν κάνω λάθος, το αρχαιότερο, καθώς και αυτό έχει το... καθώς και ο Ηρακλής είναι το σωματείο που ενδεχομένως έχει τους περισσότερους εν ενεργεία αθλητές, αλλά και ιστορικά ακόμα, από όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας, θα χαρακτήριζα περισσότερο τη συνάντηση αναγνωριστική, να μην πω εθιμοτυπική, δικαιολογώντας και ενημερωτική για τον ίδιο μάλλον. Ενημερωτική για τον ίδιο, ο οποίος δεν εξέφρασε πάνω στις λύσεις που προτείναμε, που θεωρούμε εμείς ως τεχνικά εφικτές, έτσι, και κάποια ιδιαίτερη γνώμη, παραπέμποντας περισσότερο το ζήτημα στους έχοντες τα οικονομικά χαρτοφυλάκια. Αντίθετα, να πω ότι ο κύριος Καράγλου, και δεν τον κρίνω ως Ηρακλειδέ, αλλά ως Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, θεωρώ ότι έτσι και μεγαλύτερη ευελιξία στη συγκεκριμένη συνάντηση έδειξε, αλλά και περισσότερο γνώση επί του συγκεκριμένου θέματος που άπτεται και αυτό του χαρτοφυλακίου του, γιατί ο Ηρακλής είναι αθλητικό σωματείο της Βόρειας Ελλάδας. Άρα και ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος, Μακεδονίας Θράκης, έχει και αυτό, σε πάση περιπτώσει, στην εποπτεία του και στο χαρτοφυλάκιο το ζήτημα αυτό. Φαντάζομαι μιλήσατε και για τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή και για το θέμα του Γυμναστικού Συλλόγου. Πριν πάμε στο Γυμναστικό Σύλλογο, με τον οποίο και ασχολείστε και υπάρχουν και τρέχοντα ζητήματα, για το θέμα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, για παράδειγμα, γιατί έχει ενδιαφέρον, δεν γνωρίζει ο κύριος Αυγενάκης ότι το 2011 έγινε μια κατάφορη αδικία, μια παρανομία για την οποία υπάρχει και μια αθώωση δικαστική, δεν είναι ότι το λέμε από το μυαλό μας, ή δεν γνωρίζει ότι άλλαξε ολόκληρος νόμος το 2017 και υποβιβάστηκε ο Ηρακλής και την επόμενη χρονιά δεν υποβιβάστηκε ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος? Τα ήξερε αυτά ή τα λέγατε εσείς και έλεγε ευχαριστώ που με ενημερώσατε? Για το θέμα. Γιατί είναι υφυπουργός αθλητισμού, δεν είναι? Έχετε δίκιο. Εκεί είναι και η γλυκόπικρη γεύση. Αυτό που είπατε ανέφερα, πριν, κύριε Ματζιούκη. Ναι, δηλαδή που περισσότερο να πω προς το... Όχι πικρή, εμπάσπε, δεν είχαμε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά περίμενα από έναν υπουργό αθλητισμού που, πώς να το πω, είχε την τιμή της υπουργοποίησης, σε πάση περιπτώσει, να έχει λίγο περισσότερο, καλύτερη ενημέρωση, να λάβει κάποιες θέσεις. Δηλαδή, χωρίς να παίρνω θέση, με τον κύριο Βασιλιάδη, που πάντα είχαμε τις διαφορές μας και, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι στο τέλος δεν φέρθηκε και τίμια στον Ηρακλή. Ωστόσο, έπαιρνε θέση, είχε κάποια γνώση επί των θεμάτων. Εδώ αυτό δεν το βρήκαμε την πρώτη φορά και έτσι το
το δικαιολογώ εν πάση περιπτώσει από το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο διαβασμένος. Ναι. Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, η ενημέρωση που έλαβε ο Υπουργός Αθλητισμού ήταν από τον κύριο Ιωακιμίδη στη συγκεκριμένη συνάντηση, που του τόνισε πράγματι ο κύριος Ιωακιμίδης, κάνοντας ένα σύντομο ιστορικό, τις αδικίες αυτές που υπέστη το σωματείο μας, ή εν πάση περιπτώσει την αντιμετώπιση που είχε, να μην πω τις αδικίες, να μην πάρω θέση. Mm-hmm. Και ο κύριος Αβγενάκης απλώς ενημερώθηκε και παρέπεμψε στις καλένδες, στα αρμόδια όργανα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Για το θέμα δικαίωσης, γιατί είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε και ο Γυμναστικός Σύλλογος με επίσημα έγγραφα. Βέβαια, εκεί δεν ξέρω αν είχατε ασχοληθεί εσείς, νομίζω ο κ. Παναγόπουλος περισσότερο. Ακριβώς, δεν έχω ασχοληθεί. Γι' αυτό συζητήσατε καθόλου, δηλαδή το ότι ο Ηρακλής έχει, ο μεγαλομέτοχος τότε, η διοίκηση του τότε έχει δικαιωθεί το 2011 και αν μπορεί να γίνει κάτι επ' αυτού. Γιατί υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη, υπάρχουν πάρα πολλά. Αν βάλουμε 8 χρόνια το τι έχει χάσει ο Ηρακλής, σε εκατομμύρια θα είναι αμέτρητο τα ποσά. Υπόθηκε κάτι. Από εκεί ναι, και αυτό είναι, πέρασε όπως και είναι και η ηθική βλάβη του συλλόγου, η οποία είναι, δεν ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε χρήμα, κύριε Ματζιούκη, γιατί ένα σύλλογος με μια ιστορία 110 ετών, όταν με αυτή την αντιμετώπιση χάνει εν πάση περιπτώσει μια δεκαετία από την ιστορία του σχεδόν, ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας, αυτό είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Δεν έλαβε θέση ο κύριος Αβγενάκης, στάθηκε στην ενημέρωση εκφράζοντας ενδεχομένως την ελπίδα ο σύλλογος να βρει μέσω κάποια συνεργασίας όπως αυτή που προαναφέρατε νωρίτερα στο πρώτο στάδιο της εκπομπής σας, ναι, βρει το δρόμο του. Θεωρώντας ότι τα όργανα εν πάση περιπτώσει που επιλήφθηκαν, καλώς ή κακώς έλαβαν τις αποφάσεις. Καλά έκανε η ΕΠΟ δηλαδή και δεν έδωσε το δικαίωμα καν στον Ηρακλή να εξεταστεί το ερώτημά του, γιατί δεν μας το είπατε για παράδειγμα από την αρχή ότι ως γάμα σίγμα δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Ναι, και μας το είπατε μετά για το θέμα μεγαλομετόχου κτλ. Για να είμαι και ειλικρινής, επειδή στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ασχοληθεί συνάδελφοι νομικοί, δεν θα ήθελα να κρίνω τόσο, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως γνωρίζουν πράγματα που εγώ δεν γνωρίζω, οπότε δεν θα ήθελα να κρίνω την δουλειά τους από τη στιγμή που δεν οδήγησε σε κάποιο αποτέλεσμα το επιθυμητό, εν πάση περιπτώσει. Άρα, όσον αφορά το θέμα του ποδοσφαίρου, όπως τα καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν ήταν πολύ ενημερωμένος. Ενημερώθηκε κατά κάποιο τρόπο, δεν πήρε καμιά τρομερή θέση να πει ότι εγώ θα διεκδικήσω, για παράδειγμα, τη δικαίωση του Ηρακλή. Αν και δεν πιστεύω να υπήρχε Έλληνας Ηρακλειδέας που να πίστευε κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, δική μου κρίση είναι αυτή. Πάμε τώρα στα του ΓΣ. Ναι. Για τα του ΓΣ, για την περίφημη τροπολογία που περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, που είχατε πάρει υποσχέσεις, γι' αυτό και σωστά είπατε νωρίτερα ότι δεν φέρθηκε τίμια στο τέλος, γιατί νομίζω 2 χρόνια κράτησαν οι υποσχέσεις για την τροπολογία. Ναι, περίπου ναι, τόσο. Και όπως σας ανέφερα, μιλάμε και για κάποιον υπουργό, ο οποίος καλώς ή κακώς είχε γνώση του θέματος, είχαμε συχνές επικοινωνίες. Και γι' αυτό έκανε δεσμεύσεις και υποσχέσεις ενώπιον σας. Και είναι και νομικός, κύριε Ματζιούκη, οπότε, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος με έδειξε να έχει καλή αντίληψη του θέματος. Ο κύριος Αβγενάκης είναι τοπογράφος, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να έχει και δίκιο. Για το ίδιο θέμα έχει τοποθετηθεί δημόσια και προεκλογικά και μετεκλογικά ο κύριος Καράουγλου, ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει όσο μπορεί ως Ηρακλειδέας κτλ. Συζητήθηκε αυτό στο τραπέζι με τον κύριο Αβγενάκη? Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα πρόβλημα. Είχαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση μια υπόσχεση για τροπολογία που θα βοηθήσει πάρα πολύ το ΓΣ και όχι βέβαια μόνο τον Ηρακλή, και άλλους συλλόγους φαντάζομαι που έχουν στην Ελλάδα τέτοιο πρόβλημα. Τι έγινε με αυτό, τι υπόθηκε από αυτού? Εκεί είναι όντως και πάλι η γλυκό επικρίγευση ή είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα? Θα έλεγα, ναι, σε αυτό αναφερόμουν κυρίως με την, έτσι, χαρακτηρίζοντας την γεύση του γάμα σίγμα, που τυχαίνει να έχω έτσι και περισσότερη γνώση του προβλήματος. Οπότε, ναι, είναι γλυκόπικρη. Και εκεί είναι που περίμενα τον Υπουργό να είναι πιο ενημερωμένος, γιατί όπως σας είπα, κάποιος που έχει στο χαρτοφυλάκιό του επί της ουσίας τα αθλητικά σωματεία, και όταν αντιμετωπίζει ενδεχομένως το αθλητικό σωματείο, που από τη μία είναι ίσως αυτό που οφείλει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, αλλά είναι και το αρχαιότερο και αυτό με τους περισσότερους αθλητές, οφείλει με τη δέουσα σοβαρότητα να αντιμετωπίσει και ενδεχομένως
και σε μια συνάντηση που έχει με ένα τέτοιο σωματείο όπως το δικό μας να προτείνει και αυτός τις λύσεις του, πράγμα που δεν είδαμε. Ναι. Αυτό που συζητήσαμε εμείς και που εξέσαμε στον κύριο Αυγενάκη ήταν αυτές οι λύσεις ενδεχόμενες που θα μπορούσαν να δοθούν, που μπορεί να είναι τροπολογία, μπορεί να μην είναι τροπολογία, μπορεί να είναι απλά ερμηνεία του νόμου. Δεν είναι μία λύση αυτή που μπορεί να ακολουθηθεί στην περίπτωση του γυμναστικού. Είναι αρκετές οι λύσεις. Και το πρόβλημα μπορεί να είναι τεράστιο, αλλά ενδεχομένως οι λύσεις μπορεί να είναι και απλές. Δεν είναι κατά ανάγκη ούτε να έχουν έτσι πολιτικό κόστος λόγου χάρη, εν πάση περιπτώσει, για την όποια κυβέρνηση. Εξέθαμε το πρόβλημα και εξέθαμε και κάποιες πιθανές λύσεις και μάλιστα σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε σταχυολογήσαμε, να το πω, τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων στο σύνολό τους, οι οποίες, ξέρετε, έχουν τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος σε ανύποπτο, σε χρονικά διαστήματα έτσι διαφορετικά, και μιλήσαμε περισσότερο για το ενδεχόμενο αυτό που λέμε της προσωποποίησης των χρεών, το οποίο φαίνεται όλα τα πολιτικά κόμματα στην ουσία να έχουν προκρίνει αυτή τη λύση, μόνο που δεν την έχει εφαρμόσει κάποιο, εν πάση περιπτώσει, ως τώρα. Και εκεί από τον κύριο Αυγενάκη, επί της ουσίας είχαμε την παραπομπή στο Υπουργείο Οικονομικών ως λύση, δηλαδή κάπου ανευθυνοϋπεύθυνα, να το πω λίγο. Τουλάχιστον εδώ δεν δεσμεύτηκε όπως ο Βασιλιάδης ότι θα το τελειώσω, θα το κάνω. Ναι, από την μία μεριά έχετε δίκιο σε αυτό. Βεβαίως είχαμε και την πολύ θετική παρέμβαση του κυρίου Καράογλου στην όλη συζήτηση. Ναι, δεν είχαμε οπωσδήποτε κάποια δέσμευση. Πιθανολογώ και ευελπιστώ και, ξέρετε, όχι μόνο για το καλό του δικού μας του σωματείου, του ΓΣ Ηρακλής, αλλά και του αθλητισμού εν γέννη και του Υπουργού ενδεχομένως, δηλαδή, όπως σας είπα, μιλάμε για ένα ιστορικό αθλητικό σωματείο. Πιθανολογώ ότι στο μέλλον και καλύτερη γνώση επί του θέματος θα υπάρξει και προτάσεις θα υλοποιηθούν. Από τη στιγμή που δεν συμφέρει ούτε το ελληνικό δημόσιο ούτε το σωματείο μας να βαλτώνει μια κατάσταση στην οποία ούτε το δημόσιο με τα σημερινά δεδομένα μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει και κάποιο κέρδος, ούτε ο αθλητισμός. Άρα θεωρώ ότι σαν όριμο φρούτο, να το πω, αυτή η ιστορία θα κάποια στιγμή θα βρει τη λύση. Πάντως η τελευταία δικαιολογία, να βάλω ερωτηματικό, να βάλω εισαγωγικά, δεν ξέρω τι πρέπει να βάλω, της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ότι ο μπαμπούλας της Τρόικα δεν μας επέτρεψε, ενώ ήμασταν με το δάχτυλο σκανδάλι, να το πατήσουμε και να περάσει τροπολογία. Το θυμάστε? Ναι, την ίδια στιγμή βέβαια που πολύ εύκολα περνούσαν τροπολογίες για άλλα αθλητικά σωματεία, είτε ποδοσφαιρικά είτε που αφορούσαν αθλητικές εγκαταστάσεις, σε πάση περιπτώσει, εκεί ίσως η Τρόικα δεν ήταν τόσο σκληρή. Εκεί το πάτσε το δάχτυλο. Ναι, και μάλιστα και λίγες μέρες πριν τις εκλογές ήταν η τελευταία φορά. Εν πάση περιπτώσει, με τα κριτήρια που τίθεται τότε. Θεωρώ ότι, δηλαδή, να σας πω έτσι από σκοπιά οικονομοτεχνική, ότι και το ελληνικό δημόσιο αλλά και την Τρόικα δεν τη συμφέρει ένα αφημί που είναι βεβαρημένο με τόσα εκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να ανασάνει και δεν μπορεί με κάποιον τρόπο να δώσει όθηση. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ο ΓΣ Ηρακλής απελευθερωνόταν από αυτό την ομοιρία το Βράχνα, που μάλιστα επισημαίνω και πάλι το δημόσιο δεν μπορεί να εισπράξει με τωρινέ κάτι από αυτή την ιστορία. Και αναπτυξιακά μιλώντας, δηλαδή τροϊκανά μιλώντας, πώς να το πω, θα είχαμε και αθλητικές εγκαταστάσεις ενδεχομένως και ένα σωματείο με περισσότερους αθλητές, περισσότερους προπονούμενους, περισσότερους υπαλλήλους. Θα δινόταν μια όθηση σε ένα κύτταρο της πόλης μας που είναι και ο ΓΣ Ηρακλής. Πολύ πολύ μεγάλο. Θα συνέφερε δηλαδή το δημόσιο συμφέρον αν λυνόταν ή όταν λυθεί αυτή η υπόθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν δόθηκε ούτε κάποιο deadline, ούτε κάποια ημερομηνία, ούτε υπόθηκε κάτι περί τροπολογίας, οπότε είναι στον αέρα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μπορούμε ημερομηνιακά να περιμένουμε κάτι. Ναι, σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι η μόνη λύση η τροπολογία. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες λύσεις. Τεχνικά είναι δυνατές αρκετές λύσεις. Μία από αυτές, συγγνώμη. Αυτό που υποσχέθηκε, ας το πούμε έτσι, ο Υπουργός, μάλλον αυτό που ήταν η θέση του, ήταν ότι ενδεχομένως να γίνουν κάποιες συναντήσεις και με το Υπουργείο Οικονομικών, ενδεχομένως να παρίσταται και άνθρωπος του Υπουργείου Αθλητισμού, στις οποίες βέβαια εμείς με χαρά θα ήμασταν εκεί, όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που ζητάμε είναι δίκαιο και εύλογο και νόμιμο.
Κάτι ακόμα, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, μας το είχε αναφέρει πριν καιρό εδώ στην εκπομπή ο πρόεδρος του ΓΣΥΜΟ, ο κύριος Θεός, υπάρχει ακόμα ένα δικαστήριο για το θέμα των οικοπαίδων, της περιουσίας, των στρεμάτων, πώς να το πω, του ΓΣΥΜΑ κατά τον Οκτώβριο. Ένα νομίζω ακόμα... το Νοέμβριο είναι. Ναι, το χειρίζεται συνάδελφος αυτό και ο Σκηνοκαλιούς, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο, επειδή περιμένουμε ενδεχομένως ως τότε την κρίση του διοικητικού εφετίου επί της πρώτης υπόθεσης, να το πω έτσι, που δίκασα, της πρώτης χρονικά που δίκασα εγώ, θεωρώ ότι η κρίση του διοικητικού εφετίου σαφώς θα επηρεάσει, εν πάση περιπτώσει, θα τεθεί ως προπομπός, να το πούμε έτσι, του... Ότι θα πάει καλά και αυτό άλλο. Από τη στιγμή που ήρθε εκείνη η νίκη. Το ένα θα φέρει το άλλο. Ναι. Αν θα έχουμε απόφαση από το διοικητικό εφετείο, την οποία την αναμένουμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, αν θα έχουμε θετική κρίση του διοικητικού εφετείου, ότι θα προκαταλάβει και την όποια και το όποιο επόμενο δικαστήριο υπάρξει σε αυτή την υπόθεση. Μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και μας ενημερώσατε κατατοπιστικά. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έχετε τέτοιου είδους συναντήσεις η απέναντί σας, εισαγωγικά λέξη να μην παρεξηγηθώ, να είναι πιο διαβασμένη, πιο ενημερωμένη, και εύχομαι κάποια από τις επόμενες φορές να δώσουν και λύση, γιατί καλά τα λόγια και οι συναντήσεις και οι φωτογραφίες και δεν ξέρω τι άλλο. Απολύσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εμείς το ευχόμαστε και για το καλό του συλλόγου και για το καλό του αθλητισμού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ελπίζουμε να το καταλάβουν ότι αυτό αφορά όχι τον Ηράκλη, αφορά τον αθλητισμό, το δημόσιο συμφέρον δηλαδή που θέλουμε και εμείς να εξυπηρετηθεί. Αργά ή γρήγορα θα γίνει, κύριε Ματζιούκη. Για παράδειγμα, και κλείνοντας και σας ευχαριστώ και πάλι, ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει ένα κολυμβητή που είναι το next big thing της ελληνικής κολύμβησης, τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, που θα έπρεπε ο κύριος Αυγενάκης έμεσα να το προστατεύσει αυτό το παιδί. Γιατί είναι αθλητής του Ηρακλή. Γιατί, όπως είπατε σωστά, υπάρχουν 17 τμήματα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύτταρο στη Θεσσαλονίκη που απασχολεί τέτοια παιδιά. Και ο Γιώργος Ασπουγαλής είναι τρανό παράδειγμα που το έχουμε μπροστά, γιατί έφερε τα αποτελέσματα που έφερε πρόσφατα. Είναι κάτι που διαχρονικά συμβαίνει. Ο Ηρακλής βγάζει μεγάλους αθλητές, παράγει αθλητική παιδεία και παράγει και αθλητική συνείδηση και παιδιά που, πώς να το πω, κοσμούν είτε με τις αθλητικές τους επιδόσεις, είτε με το βίο τους, τον κοινωνικό, το δημόσιο βίο, την πόλη. Και θα πρέπει το Υπουργείο Αθλητισμού να καταλάβει ότι όπως ο Υπουργός Βιομηχανίας, εν πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Ναυτιλίας πρέπει καλά να τα έχει με τον ναυτικό κόσμο, έτσι πρέπει να καταλάβει και ο Υπουργός Αθλητισμού πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που έχει κάτω από την ομπρέλα του, που είναι τα αθλητικά σωματεία. Έτσι ακριβώς. Ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει, και Ματσιούκη. Για να δούμε. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ καλό πολύ. Καλό βράδυ. Κύριος Μιχάλης Γιάμπαστος, νομικός εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου, νομίζω μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε πολλά, να μάθουμε πολλά, να βγάλουμε συμπεράσματα.